ιστορία, πολλές φορές ασχολούμαστε αν αυτό το κείμενο είναι έτσι, θέλει τη λέξη αλλιώς, την λέξη το κόμμα παραπάνω και κάνουμε δημοσία. Πάρα πολλές φορές κολλάμε στα κείμενα και λες και τα διαβάζει κανένας όταν είναι για μαζικούς χώρους και μαζικές εκδηλώσεις και λες και από εκεί είναι το πιο σημαντικό αν θα προχωρήσει μια κατάσταση ή όχι. Φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε έτσι, εγώ παραγγείλει τρίτη φορά που έρχομαι, δεν ξέρω, θα αρχίσουμε να κουραζόμαστε μεταξύ μας. Αν αρχίσουμε πάλι να λέμε να τα πούμε για αυτό, να το ξαναδούμε, να αλλάξουμε εκείνο κτλ. Πιστεύω ότι πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε για αυτό το κείμενο. Αν είναι να γίνει κάποια αλλαγή, να την ψηφίσουμε σήμερα, να τελειώσουμε και να βάλουμε μπρος μια διαδικασία. Να αρχίσουμε να βρούμε πλέον. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Πάλι αλλαγές, πάλι δεν μας αρέσει, πάλι να περιμένουμε πάλι το κείμενο. Πρέπει να το βάλουμε μπρος, να υπογράψουμε, αν ξεκίνουν δύο κόσσα είναι να γίνουν εδώ, να με καλύπτει στα περισσότερα. Και μάλιστα... Εντάξει τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Ας μπει επιτέλους μπρος αυτή η διαδικασία, να αρχίσουμε να μαζεύουμε υπογραφές, να φανεί, να βγει προς τα έξω, να μην είμαστε πάλι κλεισμένοι στους εαυτούς μας ως προς αυτό. Να πούμε έξω, να δούμε, μαζεύουμε υπογραφές, αντιδράσεις. Από ό,τι κατάλαβα θα γίνει και σε διαμόρφωση αργότερα. Δεν είναι κάτι που είναι πανάκι, πάει το κάλαμα αυτό και τελείωσε. Επιτέλους ας το βάλουμε μπρος. Αυτό ήθελα να πω. Μην φύγουμε από εδώ, αν έχουμε τελειώσει αυτό το πράγμα. Όχι πάλι άλλη φορά. Δηλαδή θα παρεθούμε και ήδη. Τα ίδια και τα ίδια μια ζωή. Τώρα, όσον αφορά για τα χρήματα, για τη διαφάνεια κτλ. Όχι μόνο διαφάνεια. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι στόχος μας πρέπει να είναι ότι θα πρέπει οι συνιστώσεις να πάψουν να υπάρχουν συνιστώσεις, να πάψουν να έχουν χρηματοδότηση. Καλά, πόλια που εγώ δεν το ήμουν και τελείως αφελής και νόμιζα τα χρήματα δεν πάνε. Πάνε με άλλο τρόπο. Τέλος πάντων, παρακάμπτω αυτό. Λοιπόν, φοβόμαστε να το πούμε δηλαδή. Αν θέλουμε να γίνει κάτι μαζικό, ένα κόμμα, ένας ενίος φορέας που να αγκαλιάσει τον κόσμο που είναι περισσότερος ο κόσμος απ' έξω, παρά αυτοί που είναι στις συνιστώσεις και στο συνασπισμό, ο περισσότερος είναι έξω. Θα πρέπει να αποσκοπούμε σε αυτό. Δηλαδή ότι θα εξαφανιστούν κάποια στιγμή συνιστώσεις, οι οποίες, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν και δύναμη τέλος πάντων, δηλαδή κατά πόσο έχουν και υπόσταση. Αλλά όταν υπάρχει χρήμα, το ξαναλέω, όταν υπάρχει συμφέρον, δύσκολα πια θα ξεκολλήσει ο άλλος από αυτή τη θέση που έχει. Αλλά ο στόχος μας πρέπει να είναι αυτός. Και να μην φοβόμαστε να το λέμε, αλλιώς πώς θα γίνει κόμμα κοινός φορέας και να υπάρχουν συνιστώσεις. Γι' αυτό θεωρώ σημαντικό να μπαίνει, να υπάρχει κάρτα μέλους ακόμα και για τα άτομα των συνιστώσεων. Κυρία μου, εντάξει, θέλει να είσαι στη συνιστώσεις, ας είσαι. Αλλά από εκεί και πέρα θα δηλώνεσαι και θα είσαι μέλος στο κόμμα, στο φορέα αυτό που πάμε να γίνει. Και εκεί θα μελετηθούν και οι δυνάμεις κιόλας από το περίπτωση των συνιστώσεων, έτσι. Και κάτι άλλο, από την κοπέλα της άνθρωπου που μίλησε για τους σταζίτες, πώς τους λένε, εγώ δεν κατάλαβα, δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δηλαδή κάποιος που με μέσο μπήκε δύο μέρες πριν τις εκλογές και κλαίει τώρα και οδύρεται στους δρόμους, πρέπει εγώ να τρέξω να τον συμβράμω. Δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν διαιωνίζουμε μια τέτοια κατάσταση. Όπως και με τα αυθαίρετα. Κάθε φορά λέμε, μα τι να γκρεμιστούν, λέει η πολιτεία ή η κοινωνία, γιατί να γκρεμιστεί τώρα, δεν είναι κρίμα που έχει γίνει. Και συνεχίζεται, πάλι και συνεχίζεται. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα, ούτε εγώ έχω ξεκάθαρη απάντηση, αλλά δεν είναι και σίγουρο αυτό το θέμα. Μου θυμίζει τώρα τους δασκάλους που είχαν πάρει πτυχίο οι δάσκαλοι από τα Σκόπια, ελληνικού δάσκαλου, και είχαν πέσει κάτω πριν από πολλά χρόνια του Πασόκ και λέγανε δεν υποχωρούμε, δεν δικαιοποιούμε και του βάλανε τελικά στα δημοτικά και γράφουν τα ρήματα με όμικρο τα παιδιά. Λοιπόν, δεν πάει να πει ότι όποιος διαμαρτύρεται πρέπει οπωσδήποτε να πάμε να τον συνδράμουμε. Θέλει λίγο περίσκεψη αυτό το θέμα. Και ένα άλλο να πω και τελειώνω, δεν είναι ίσως του παρόντος, αλλά ένα ιδεολογικό πολύ σπουδαίο θέμα που θεωρώ ότι πρέπει να πει και είναι αυτό που θα διαφοροποιήσει την αριστερά, γιατί δεν υπάρχει το κουκουέ, δεν το θεωρεί αριστερά, με συγχωρήσετε, δεν το θεωρώ αριστερά και δεν υπάρχει και τίποτα άλλο, είναι το θέμα της θρησκείας και της εκκλησίας. Δεν το έχουμε αξιολογήσει όσο πρέπει. Ίσως επειδή δουλεύω σε σχολείο και βλέπω πόσο μέσα στα πράγματα, πόσο καθοριστική είναι η παρουσία των παπάδων στην κοινωνία ολόκληρη και ειδικά στα νέα φιντάνια στα παιδιά, πρέπει αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί σαν ιδεολογικό και όχι μόνο και πολιτικό. Γιατί ένας λόγος, ένας παράγοντας που, μάλλον το πώς θα βρεθούν χρήματα και μένει να το προπαγανδίσουμε, είναι από την Εκκλησία. Άρα αυτό δηλαδή και θα μας διαφοροποιήσει.
Και ας δείτε τι μεγάλη θα κάνει και όφελος θα έχουμε και ίσως πρέπει σιγά σιγά να μπει αυτό το όφελος.